κατάσταση αυτή, όπως έχουν επιβεβαιώσει και οι γιατροί, είναι ο έκτος χρόνος σε αυτή την κατάσταση. Η γιαγιά Ζαχαρένια έπεσε από τις σκάλες και από τότε ξεκινά ο Γολγοθάς της, της ίδιας και των παιδιών της. 4 χρόνια παλεύουν με τις επιτροπές και τις ενστάσεις. Η σημερινή της κατάσταση, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μια γυναίκα που κουνάει μόνο τα μάτια της. Ο θεράπων νευρολόγος από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έχει διαγνώσει και επιβεβαιώσει εγγράφως παραπληγία. Οι επιτροπές που την έχουν εξετάσει έχουν διαγνώσει 100% αναπηρία εφόρου ζωής. Παρ' όλα αυτά, επίδομα από τον ΟΓΑ δεν λαμβάνει. Ο λόγος, στο χαρτί των επιτροπών δεν γράφεται η λέξη παραπληγία. Πρέπει να πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν υπάρχουν παιδιά να φροντίσουν τους ανθρώπους αυτούς. Μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, στις 2 η ώρα, ναι καλά ακούσατε, η δεύτερη επιτροπή επισκέπτεται το σπίτι της γιαγιάς Ζαχαρένιας για να την εξετάσει. Κατά τις 12:30 τη νύχτα μας ειδοποίησαν αν θέλαμε να δει η επιτροπή τη μητέρα μου, να τους δεχτούμε διαφορετικά. Μόνο μετά από 2 χρόνια από ό,τι μας είπαν θα περνούσε ξανά επιτροπή. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να το δεχτούμε, ήρθαν οι άνθρωποι γύρω στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ο προγραμματισμός δεν ήταν σωστός. Mm-hmm. Ο προγραμματισμός. Δεν θα έπρεπε τέτοια ώρα να πάνε γιατροί, ας πούμε, να επισκεφθούν, ας πούμε, ένα ασθενή. Το κόστος δυσβάσταχτο αν υπολογίσει κανείς τα έξοδα. Υγειονομικό υλικό, ένα πανάκριβο σωληνάκι που τοποθετείται στο στομάχι της γιαγιάς για να μεταφέρει την τροφή, αφού η ίδια δεν μπορεί από μόνη της να καταπιεί. Και όχι μόνο. Με τα χαράτσια του σπιτιού, με ΔΕΗ, με υγειονομικό υλικό, με διατροφή, καταλαβαίνετε. Σύν από τώρα και στο εξής βέβαια την θέρμανση. Αυτός είναι ο νόμος, απαντά ο διευθυντής του ΙΚΑ Αγίου Νικολάου. Μπορεί ο ασθενής να λαμβάνει 100% αναπηρία, όμως να μην το δικαιούται, επειδή δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες παθήκες του ΚΕΒΑ. Και δεν δικαιούνται όλοι αυτοί που κάθονται σε αυτές τις καρέκλες να ποδοπατούν έτσι την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Γιατί αξιοπρέπεια ζητάει κανείς, τίποτα άλλο. Ελλάδα 2014. Ιστορίες τρέλας, παραλογισμού και απίστευτης κρατικής αναλγησίας.